Πώ προσπαθεί ο εργαζόμενο να δώσει στον εργοδότη να καταλάβει ότι ξέρει τι, ωραία αυτά που λε, αλλά ε, δεν το ξέρει ε, το αντικείμενό μου. Εγώ έχω στην ομάδα μου ανθρώπου που ασχολούνται με το δημιουργικό. Δηλαδή κάνουν βίντεο, κάνουν post κτλ. Δεν γνωρίζω τη δουλειά του ακριβώ. Ξέρω μερικά πράγματα που μου έχουν δείξει οι ίδιοι. Ξέρω ω ένα σημείο που μπορώ να κρίνω πόση ώρα θα πάρει αυτό το πράγμα. Ο λόγο που προσλαμβάνω τον ειδικό είναι για να τον ακούω. Όχι να του πω τι να κάνει ακριβώ. Να μου πει αυτό τι να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη δουλειά μα. Ο στόχο τη συνεργασία μου με κάποιον ειδικό. Είναι ακριβώ να σκάσω και να ακούω αυτό που λέει. Και εγώ όμω, σαν εργοδότη, έχω ένα στόχο. Χρειάζεται δηλαδή και ο εργαζόμενο να ακούει τη στρατηγική τουλάχιστον. Υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει και εργαζόμενων και εργοδοτών που τα αυτιά είναι κλειστά. Ο ένα είναι εγωιστής και ο άλλο είναι πιο εγωιστή από τον εγωιστή. Σε αυτέ τι περιπτώσει, η συνεργασία λογικό είναι να περνάει πολλά κύματα και κατά την άποψή μου θα λήξει και άδοξα.